Καλησπέρα σας, αν και εφηδιάστηκα από την πρόσκληση. Να αρχίσω πρώτα από τον Περιφερειάρχη. Πραγματικά ο Πέτρος Γκατούλης απέδειξε ότι δεν βρέθηκε τυχαία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και όχι μόνο δεν βρέθηκε τυχαία στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά απέδειξε με όλα αυτά που σήμερα ότι το κατήχε πάθημα και κέρδισε και πολλά πράγματα από εκεί. Πέρα από τις πολύ καλές γνωριμίες που έκανε, όπως είπε τον καλλιτέχνη, τον αγαπητό Παύλο που είναι σήμερα στην πόλη μας. Το δεύτερο θέλω να πω είναι ότι αξίζουν πράγματι πολλά συγχαρητήρια στον Τάκη τον Γκούρο. Ο Τάκης ο Γκούρος στέκεται όρθιος σε μια εποχή που η κυρία Χαλεπή, που παντού φυσάει ο βοριάς της καταστροφής στη χώρα μας. Όμως ο Τάκης ο Γκούρος αγωνίζεται σε μια άγωνη περιοχή πολιτισμικά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Αγωνίζεται και έχει τον ναό αυτού του πολιτισμού και έχει φιλοξενήσει πάρα πολλές εκθέσεις κατά καιρούς διαφόρων αξιολόγων, ζωγράφων, καλλιτεχνών γενικά. Λιτών. Και αυτό αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Τάκη συνέχισε, άντεξε στον βοριά την μανία, θα τα ξεπεράσει σε δυνατό σου. Θέλω να καλωσορίσω και τον αγαπητό καλλιτέχνη, τον αγαπητό Παύλο. Πραγματικά μας εκδίδιαζε σήμερα θετικά, όχι μόνο για το ταλέντο πάνω στην, το ταλέντο που έχει, αλλά με αυτά τα μηνύματα που αφήνει μέσα από το ταλέντο του αυτό. Αυτή η ανάταση που άκουσα προηγουμένως, πραγματικά ίσως είναι πολύ επίκαιρη αυτή η λέξη για τη χώρα μας. Πρέπει να δείξουμε ανάταση, να σηκωθούμε, να ανέβουμε. Φτάνει πια να σκύβουμε το κεφάλι. Αυτό μας έχει κουράσει. Και μέσα από τον πολιτισμό πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, να κοιτάξουμε ψηλά προς τα πάνω. Και το δεύτερο, πραγματικά με εντυπωσίασε και δεν το ήξερα, η σχέση του με την Αρκάδια Έργο. Με την Αρκαδία. Με αυτή τη γη, τον τόπο του Μέτρου. Εδώ που έχουν πει διάφοροι ότι είναι ο ιδανικός τόπος για να ζήσει κάποιος, για τέμψη σώματος και ψυχής. Είναι αυτός ο τόπος που μπορεί να απολαύσει κανείς τον έρωτα και τη μουσική στα αρκαδικά βουνά. Αυτό λοιπόν το ανήθεψε ο αγαπητός Παύλος και το έχει εκφράσει μέσα από τα έργα του. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μέσα από τα έργα αυτά, ειδικά της Αρκαδίας, μας δίνει ένα όπλο να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε την πολιτική πρωτεύουσα του 2021. Που είναι ταυτισμένη με την ελευθερία. Με το 1821, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, γιατί ο πολιτισμός και η ελευθερία παναντάω. Και νομίζω ότι μέσα με αυτά όλα τα όπλα που κερδίζουμε από τις εκθέσεις του Τάκη του Γκούρου και ειδικά με την αρκαδική έκφραση του αγαπητού Παύλου, μας δίνει εμφόδια γι' αυτό. Τελειώνοντας, εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε αυτήν την έκθεση. Να έχετε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα, να μείνετε ευχαριστημένοι από την πόλη μας. Αν και ο Περιφερειάρχης έφερε μια εικόνα, όχι τόσο καλή, λέει, δεν είμαστε τόσο πολύ πολιτισμό, πραγματικά δεν είμαστε εμείς εργάτες τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μία ώρα. Γιατί δεν είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει όχι, δεν είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καλή επιτυχία. Να είμαστε καλά.